Φίλες και φίλοι χαίρετε, καλημέρα. Έλατε να πιούμε ένα καφεδάκι μαζί και να σας πω τη λαϊβάρα θα κάνουμε απόψε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024 και το θέμα μας στο live θα είναι Εσύ γιατί είσαι σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Έχει περάσει πολύ καιρός που αποφάσισα συνειδητά να αφιερώσω όλες μου τις δημιουργικές δυνάμεις στο κανάλι αυτό. Είναι από τις 9 Αυγούστου του 2019 που πήρα αυτή τη συνειδητή απόφαση. Από το 2013 άρχισα να ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία έφτιαχνα ειδικά για αυτό το κανάλι και από το 2019 το κανάλι είναι ο κύριος χώρος μέσα από τον οποίο δραστηριοποιούμε και ετοιμάζω καθημερινώς, πιστέψτε με με πολύ κόπο, και πολύ επιμέλεια ψυχοεκπαιδευτικό υλικό το οποίο να είναι χρήσιμο στους ανθρώπους που πραγματικά επιθυμούν να ψυχοεκπαιδευτούν και επιτρέψτε μου τον νεολογισμό να ψυχοφελιθούν. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι ή σχολιάζουν στο κανάλι ή στέλνουν email σε μένα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως στόχο και σκοπό τη ψυχοεκπαίδευση τους την καλυτέρευση της ζωής τους την καλυτέρευση του εαυτού τους την καλλιέργεια πνευματικών αρετών και την καταπολέμηση των παθών τους ή αλλιώς των δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με ψυχοεκπαιδευτική διάθεση που προσεγγίζουν το κανάλι αυτό και χθε είχα μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα που μου το υπενθύμησε. Οπότε λοιπόν απόψε θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου εμπειρίες και τι έχω καταλάβει μέσα από την τελευταία πενταετία στην οποία ασχολούμε αποκλειστικά με το κανάλι μας και να μοιραστώ μαζί σας τα συμπεράσματα μου το οποίο φυσικά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις πρόσφατες γνώσεις στην επιστήμη της ψυχολογίας γύρω από τις δυναμικές των σχέσεων με ανθρώπους με ανταγωνιστικά στυλ προσωπικότητας. Θέλω να μοιραστούμε απόψε γιατί είμαστε εδώ, τι μαθαίνουμε εδώ και ποιος είναι ο σκοπός μας και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας από εμάς το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό που ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι για να αποκτήσει, να προσκομίσει το μέγιστο όφελος. Σας περιμένω απόψε, σας αγαπώ. Γεια, yeah. στις 9.